καλημέρα. Ο κύριος Θανάσης Ζούτσος κοντά μας, δήμαρχος Παλίνης. Καλή σας ημέρα. Καλή ημέρα, κύριε Δήμαρχε. Πώς είστε? Και εκ νέου υπόψη. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πόσες θητείες έχετε κάνει? 4 και αυτή είναι η πέμπτη. 4 και αυτή είναι η πέμπτη. Κανονική καριέρα. Με τη βούληση του λαού. Με τη βούληση του λαού. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η καριέρα μου είναι δικηγορική. Επίσης, καλή και επιτυχημένη. Έτσι. Κάτι βλέπουν προφανώς οι άνθρωποι εκεί για να σας ψηφίζουν. Αλλά μάλλον, ξέρετε, κάτι βλέποντας και τις εικόνες από το Μουζάκι, σκεφτόμουν ότι η Παλίνη είναι ένα από τα προάστια της Αθήνας που τα έχει ζήσει κατά καιρούς στο παρελθόν όλα. Δηλαδή και τις πυρκαγιές. Εντελώς. Και πολλές φορές. Ακριβώς. Και πλημμύρες, οι οποίες βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά μειωθεί γιατί έγιναν δουλειές εκεί πέρα, φτιάχτηκαν δίκτυα, υπάρχουν περιοχές στις οποίες τα νερά λίμναζαν μέσα στα χωράφια και μέσα στις αυλές των σπιτιών για εβδομάδες. Τώρα πια δεν υπάρχουν αυτά. Ειδικά μετά την πρώτη περίοδο της Αττικής Οδού, η οποία είχε μπλοκάρει τα πράγματα εκεί πέρα, η Παλίνη είχε προβλήματα. Είναι όμως από τα καλά προάστια πλέον. Από αυτά που θες να ζεις. Τα πρώτα σημεία που πηγαίνανε τα συνεργεία σας όταν είχαμε την παραμικρή βροχή ήταν λεωφόρο Μαραθώνος στην Παναγίτσα. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Είχα αφήσει γαλότσες εγώ εκεί πέρα. Αν τις έχω πρόχειρες οπότε. Εκεί είχαμε. Οπότε τις χρειάζεται. Άρα έχετε ιδία αντίληψη και εμπειρία. Πραγματικά η πόλη είναι θωρακισμένη αντιπλημμυρικά. Με όλα τα φαινόμενα και αυτά που είχαμε τις τελευταίες μέρες η πόλη άντεξε. Βέβαια, εγώ δεν επέρομαι ποτέ ότι όλα είναι καλά γιατί οι συνθήκες πάντα αλλάζουν. Πάντα λαμβάνουμε τα μέτρα μας και εμείς βέβαια, αλλά εντάξει. Προς στιγμή πάντως τα αντιπλημμυρικά έργα φαίνεται ότι έχουν θωρακίσει πολύ καλά την πόλη. Στην προχθεσινή πλημμύρα δεν είχαμε ούτε μία κλίση στην προσβεστική. Πολύ σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε. Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε έτσι μία πολύχρονη εμπειρία στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι είναι αυτό που θα κάνετε αν εκλεγείτε ξανά Δήμαρχος Παλίνης. Ποια είναι λοιπόν τα πρώτα σχέδιά σας, τα πρώτα πράγματα τα οποία θα εφαρμόσετε? Κοιτάξτε, εμείς όλα αυτά τα χρόνια από όταν ενωθήκαμε, γίναμε καλλικρατικός Δήμος με Ανθούσα, Γέρακα και Παλίνη. Δημιουργήσαμε μια πόλη με υποδομές. Μία ήταν αυτή που είπαμε προηγουμένως. Σχεδιάσαμε, βάλαμε προτεραιότητες. Διεκδικήσαμε και επιτύχαμε χρηματοδοτήσεις σε αυτά τα 10 χρόνια, 12, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κάνουμε υποδομές στην πόλη. Πετύχαμε την αποχέτευση που είμαστε Δήμος Ανατολικής Αττικής, που όπως γνωρίζετε, Μεσόγεια κλπ. Δεν έχει κανένας Δήμος ακόμα αποχέτευση. Η αποχέτευση είναι σε εξέλιξη. Προοπτική ολοκλήρωση του έργου έχει το τέλος 2025. Έχουν εκτελεστεί 51 χιλιόμετρα δικτύου αποχέτευσης αυτή τη στιγμή και έχουν γίνει 1.500 συνδέσεις με ιδιοκτησίες. Είναι ένα έργο το οποίο εξασφαλίσαμε να γίνει εντελώς δωρεάν για τους κατοίκους μας. Δηλαδή η αποχέτευση πάει στη μάντρα του ακινήτου χωρίς να πληρώσει τίποτα ο ιδιοκτήτης. Τώρα λοιπόν έχουμε φυσικό αέριο το οποίο έχει αναπτυχθεί σε μήκος 60 χιλιόμετρων. Τώρα που ολοκληρώνουμε τις υπόγειες υποδομές σε έργα στο Δήμο μας, ελευθερώνεται η πόλη πλέον για να πάμε σε έργα λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Αυτό σημαίνει θα δημιουργήσουμε πλέον συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας για πεζούς και οχήματα, θα μικρύνουμε οδοστρώματα, θα μεγαλώσουμε πεζοδρόμια, θα φυτέψουμε τα πεζοδρόμια όταν είναι φαρδιά για να είναι ευχάριστες οι διαδρομές και θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων οι κάτοικοι μας να πάνε πεζοί σε κάποιες περιοχές στην πόλη μέσα αντί να παίρνουν το αυτοκίνητο και να κινούνται με ασφάλεια όπως το κάνουν σήμερα. Δηλαδή, αυτή η εικόνα που υπάρχει γύρω από το Δημαρχείο, που είναι ένα κομμάτι της πόλης πεζοδρομημένο, εν πάση περιπτώσει, ή πώς το λέτε, ήπια κυκλοφορία. Ήπια κυκλοφορία και με ποδηλατόδρομο. Αυτό θα επεκταθεί στην Παλίνη. Αυτό θα γίνει στο σύνολο της πόλης. Αυτό εννοώ λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης. Έχουμε ήδη μελετήσει και είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε την κατασκευή 26 χιλιόμετρων ποδηλατοδρόμων, που θα καταστήσουν λοιπόν εύχριστη και την χρήση του ποδηλάτου για να εγκαταλείψουμε, είπαμε, στόχος είναι να μειώσουμε την κίνηση με τα οχήματα και να ενθαρρύνουμε και να κάνουμε ευχάριστες τις διαδρομές και τις επιλογές των ανθρώπων να πάνε είτε με ποδήλατο είτε με. Οι Έλληνες όμως αφήνουμε το αυτοκίνητό μας. Αυτό θέλω να το ρωτήσω. Γιατί είναι πολλά. Αν θα κυκλοφορήσει ασφαλώς. Δηλαδή, μέχρι και στη γωνία πολλές φορές ακούμε, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν θα περπατήσω ή δεν θα πάρω το ποδήλατο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν δρόμοι, ξέρω, λεωφόρος Γέρακα που την ξέρουν όλοι στο Γέρακα. Ο οποίος είναι ένας δρόμος αμφίδρομης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες σε κάθε ρεύμα. Δεν χρειάζεται να έχει δύο λωρίδες. Θα το κάνουμε με μία που να πάνε άνετα, θα δημιουργήσουμε οργανωμένες θέσεις στάθμευσης και θα κάνουμε τα πεζοδρόμια από ένα 40 που είναι σήμερα, θα κάνουμε 4,5-5 μέτρα. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει άλλες συνθήκες και θα
καλεί τον άνθρωπο να πάει μόνος του, να επιλέξει να πάει με τα πόδια σε μια διαδρομή που σήμερα εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να πάει με το αυτοκίνητο. Mm-hmm. Γιατί η διαδρομή σήμερα είναι με ένα στενό πεζοδρόμιο, αλλού κομμένο, αλλού φυδεμένο. Νομίζω ότι είναι και επικίνδυνο πεζοδρόμιο. Και θα μου πει κανείς βέβαια γιατί δεν τα κάναμε αυτά όλα μέχρι τώρα και μια και είμαι και τόσα χρόνια δήμαρχος κλπ. Εμείς ιεραρχούμε τις ανάγκες και σε κάθε φάση ανάπτυξης της πόλης κάνουμε αυτό που πρέπει. Τώρα που θάβουμε, να το πω έτσι, ό,τι είναι να θαυτεί κάτω από τη γη, ελευθερώνεται η επιφάνεια λοιπόν της πόλης μας για να κάνουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που πρέπει να κάνουμε, δημιουργώντας συνθήκες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Κάτι ακούω για ένα αίτημα για τη δημιουργία μετρό στο Γέρακα. Ναι. Αυτό μπορεί να στέκει. Αυτό είναι μια διεκδίκηση από το 2017, παρακαλώ. Και όπως όλα στην Ελλάδα γίνονται πολύ γρήγορα, ήμασταν έτοιμοι να το ανακοινώσουμε με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών το Φεβρουάριο. Προέκυψε το δυστύχημα, δυστυχώς, για τους ανθρώπους που χάθηκαν εκεί των Τεμπών. Φύγανε οι υπουργοί, φύγανε οι διοικήσεις του ΟΣΕ. Ναι, όμως φύγανε το... πάντες, κάναμε εκλογές εθνικές. Έτσι είναι, οι υπουργοί έρχονται και φεύγουν. Ξανά το μετρό θα έρθει στο Γέρακα. Αυτό το μετρό είναι όριμο πλέον. Μιλάμε με τη νέα διοίκηση λοιπόν του Υπουργείου. Ήταν όλα έτοιμα. Ένα ναι περιμένουμε από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σταϊκούρα, για να έχουμε και. Αχ, δεν μας το λέγατε. Τον είχαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το ρωτάγαμε για να παίρναμε το πολυπόθητο. Θα το ρωτήσετε στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Να πάνε όλα καλά.